Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας εδώ και καιρό. Όλοι περιμέναμε τις νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες στις περισσότερες φορές είναι υψηλότερες από τις εμπορικές. Ωστόσο, νομίζω ότι πολλοί από εμάς τελικά θα απογοητευτούν. Μαζί μας ο Κώστας και Τσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι, οι νέοι σχεδιασμοί του Υπουργείου Οικονομικών για τις αντικειμενικές αξίες θα απογοητεύσουν πολλούς. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε εδώ και καιρό να βγουν οι καινούργιες αντικειμενικές αξίες που σε πολλές περιοχές της χώρας είναι υψηλότερες από τις εμπορικές, από τις πραγματικές δηλαδή αξίες των ακινήτων. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών πριν από κάποιο διάστημα, πριν από μερικές εβδομάδες, ανακοίνωσε και επίσημα ότι το σύστημα αυτόματου προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών δεν μπορεί να δουλέψει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές συναλλαγές ώστε να μπορούν να βγαίνουν στοιχεία για να διαμορφώνεται η εμπορική αξία του κάθε κινήτου. Οπότε αυτή τη στιγμή τι γίνεται, δημιουργούνται επιτροπές, 75 επιτροπές σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα βγουν τοπικά τις αντικειμενικές αξίες σε κάθε περιοχή. Σε αυτές τις επιτροπές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεσίτες, ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ και άλλοι παράγοντες της αγοράς. Το ζήτημα είναι ότι σε πολλές περιοχές το Υπουργείο προσανατολίζεται σε αύξηση των αντικειμενικών αξιών και όχι σε μείωση όπως περιμένει η αγορά και όπως είναι και το λογικό, δεδομένου ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές των ακινήτων. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι θα υπάρξει ένα μίνιμουμ το οποίο θα είναι το κόστος κατασκευής του κτηρίου, το οποίο υπολογίζεται κυρίως στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό βέβαια θα προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, δεδομένου ότι δεν λύνεται το βασικό πρόβλημα, δηλαδή να φορολογούνται οι Έλληνες βάσει τη πραγματική περιουσία την οποία έχουν και όχι τη πλασματική αξία που έχουν από κάποιε αντικειμενικέ, οι οποίε δεν ισχύουν καθόλου με την αγορά. Οπότε αναμένεται σίγουρα μια αντίδραση. Το βασικό θέμα είναι βέβαια ο ΕΝΦΙΑ. Ο ΕΝΦΙΑ, ο οποίο βασίζεται πάνω στι αντικειμενικέ, υπολογίζεται πάνω στι αντικειμενικέ αξίε. Αλλά ο στόχο του ΕΝΦΙΑ, τα 2,65 δις ευρώ το χρόνο, δηλαδή που πρέπει να εισπράττει το δημόσιο, παραμένει ο ίδιο. Οπότε, ακόμα και αν αλλάξουν αντικειμενικές, αν μειωθούν αντικειμενικές, θα αυξηθεί ο συντελεστής, ο αντίστοιχος συντελεστής. Το ζήτημα είναι ότι άμα επιβεβαιωθούν αυτές τις προθέσεις του Υπουργείου, πολλοί άνθρωποι, και κυρίως σε σπίτια σε λαϊκές περιοχές, σε περιοχές τις οποίες δεν είναι ακριβές δηλαδή, θα κληθούν να πληρώσουν ένφια ή να πληρώσουν παραπάνω ένφια από αυτόν τον οποίο πλήρωναν παλιότερα.